πέρσι τέτοια μέρα περίπου είχαμε ξαναμιλήσει στην παρουσίαση που είχε γίνει. Είχαμε μιλήσει για handball, είχαμε μιλήσει ότι είστε κοντά στην ομάδα, θα είστε κοντά στην ομάδα. Έχει περάσει ένας χρόνος. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας μέσα σε αυτό το χρόνο για την ομάδα, την προσφορά σας κοντά σε αυτήν, αλλά και τι πήρατε εσείς από την ομάδα. Αυτό που πήρα από την ομάδα είναι μόνο θετικά αποτελέσματα, θετικά μηνύματα. Έχουμε δει ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τον αθλητισμό, να βοηθήσουμε την πόλη μας, ομάδες σαν του Αρχελάου, Σαββίδης Team πλέον, στην πόλη που στηρίζουν πάρα πολύ τα νέα παιδιά, που αγωνιούν και προσπαθούν να ανεβάσουν την ομάδα σε πολύ και δυνατά επίπεδα, με τον καλύτερό τους σε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος ο Αρχέλαος Σαββίδης Team θα κάνει μεγάλα βήματα προόδου, θα ανεβεί σίγουρα σε καλύτερη θέση, με αποτέλεσμα να δώσει στην πόλη μας το προβάδισμα να προβληθεί ξανά αυτή η τόσο παλιά και δυνατή ομάδα. Αν όλοι μαζί μπορούμε, που είπα προηγουμένως, είναι πιο εύκολο, γιατί όλοι μαζί θα κρατήσουμε ένα επίπεδο στον αθλητισμό, θα δώσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό, με αποτέλεσμα όλοι εμείς, οι λίγο μεγαλύτεροι που θα στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα, θα νιώθουμε μόνο μια ηθική ικανοποίηση και τίποτα άλλο, ότι όλοι μαζί καταφέραμε να δώσουμε στην πόλη μας μια καινούργια ζωή, μια αναπνοή στον αθλητισμό της πόλης και ένα κίνητρο στα νέα παιδιά να μπορούν να έχουν νόημα καλύτερο για τη ζωή τους. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι αυτό που βοηθάει τους νέους της κοινωνίας μας και οι υποστηρικτές της ομάδας, είτε είναι η Σαββίδης Team, είτε είναι όλοι αυτοί που στέκονται δίπλα, ο προπονητής ο κύριος Σκούφας, οι παίκτες που αγωνιούν και πασχίζουν για την ομάδα, τα μέλη της τοπικής κοινωνίας που βοηθάνε την ομάδα του Αρχελάου Σαββίδης Team, όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ό,τι γίνεται πιο ζωντανό στην ομάδα του Αρχελάου, ώστε να ξανά είναι από τους πρώτους που είναι στο χώρο του handball. Η ομάδα του Αρχελάου έχει μεγάλη ιστορία, έχει κάνει την πόλη μας πολύ γνωστή πανελλαδικά, έχει κερδίσει πολλές μάχες, πολλούς αγώνες και πιστεύω φέτος θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Ας ελπίσουμε να είναι όλα βολικά και να είμαστε και του χρόνου πάλι εδώ με υγεία να συνεχίσουμε αυτό το έργο που κάνουμε και σήμερα. Ευχαριστώ. Τα είπαμε πάρα πολλές φορές τέλος πάντων. Πολλά, αλλά, ναι. Φέτος βλέπω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρος πλέον ο στόχος της ανόδου. Είναι έτσι ή εγώ το είδα έτσι? Όχι. Είπαμε και πέρυσι, λέγαμε και πρόπερσι, ότι πάμε για μια οργάνωση συνολικά της ομάδας. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ότι κοιτάμε πάντα την κορυφή, πάντα κοιτάμε την κορυφή για να ανεβούμε όσο γίνεται ψηλότερα. Απλώς μέσα από την οργάνωση να φέρουμε τα αποτελέσματα. Θα προσθέσουμε καινούργια παιδιά στην ομάδα, ξανά ακόμα και άλλα καινούργια παιδιά, για να μπορέσουμε έτσι μέσα από την οργάνωση και την, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική νοοτροπία, αλλά με ερασιτεχνικό χαρακτήρα, είναι να φέρουμε ένα καινούργιο μοντέλο για να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε και ή δυνατόν να ανεβούμε. Αυτό ποτέ δεν το κρύψαμε. Δεν μπορούμε εμείς σαν Αρχέλαος να έχουμε στόχους κάτω. Πάντα έχουμε κορυφαίους στόχους. Πάντα κοιτάμε την άνοδο. Πέρυσι είχαμε μία δισκαμψία σε κάποια χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι ήταν απολύτως κατανοητά, ειδικά από την πλευρά μου ήταν αναμενόμενα. Τώρα με το δέσιμο των παλιών και των νέων ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι έχουμε πλεονεκτήματα. Και άλλες ομάδες ενισχύθηκαν με οικονομικούς τρόπους, να το πω έτσι. Εμείς ενισχυόμαστε με διαφορετικούς τρόπους. Ξανά επιμένω, οργάνωση. Είναι το βασικό για μένα αυτά τα χρόνια. Περίοδος κρίσης, φτάσαμε στο μηδέν. Πρέπει να φτάσουμε στην κορυφή. Το μπαλάκι της δυσκολίας πάντως πρέπει να πέφτει πάνω σου. Γιατί όταν θες να λειτουργήσεις επαγγελματικά με ερασιτέχνες παίκτες, υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Όσον αφορά τη δουλειά, την πίεση, ναι, κλπ. Σίγουρα, αλλά μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίκτες είναι όλοι παίκτες μέσα από τα σπλάχνα τα δικά μας. Δεν προσθέσαμε κανένα παίκτη έξω. Πάλι το ίδιο. Στηριζόμαστε στα δικά μας τα παιδιά. Απλώς θέλουμε ένα αγκάλιασμα μεγαλύτερο της Κατερίνης, του νομού και των θεσμών. Μέχρι τώρα δεν τους περιμέναμε και ούτε τους περιμένουμε. Μην φανταστούν δηλαδή ότι θα προσκυνήσουμε για κανέναν. Εμείς αυτοί θα είμαστε, θα συνεχίζουμε να κοιτάμε προς τα πάνω. Όποιοι θέλουν να σέρθουν να μας βοηθήσουν. Ανοιχτές οι πόρτες, παλιοί παίκτες, θεσμοί, δήμους, περιφέρεια,
Όλα αυτά τα περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το μπαλάκι πέφτει σε όλους μας. Και τη μεγαλύτερη βοήθεια την κάνουν αυτοί που δεν φαίνονται. Και από αυτούς περιμένουμε τη μεγαλύτερη βοήθεια. Εγώ είμαι ένα μέσο για να εκμεταλλευτούν την εμπειρία μου, γιατί το λέω έτσι τώρα πια, να εκμεταλλευτούν την εμπειρία μου για να βγουν και καινούργιοι προπονητές, να κάνουμε και άλλους παίκτες καινούργιους και δυνατόν τα παιδιά να πάνε μετά να βγάλουν και λεφτά. Γιατί κακά είναι τα ψέματα, εδώ που ζούμε, αυτός είναι και ο στόχος. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι το χάντμπολ, αυτό μας ενώνει, ναι, αυτό μας ενώνει σε αυτή την πόλη και εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινό αυτή η διαδικασία. Θέλω να μου πεις πώς ξεκινάει φετινή χρονιά. Όπως είδατε, το κλίμα είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι ξεκινάει πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα τα σημερινά και πιστεύω ότι έτσι θα τελειώσει κιόλας. Είμαστε όλοι αισιόδοξοι, και οι παίκτες και οι παράγοντες. Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και έρχονται κοντά στην ομάδα. Νομίζω ότι τα βήματα είναι θετικά και θα τα δούμε και στο μέλλον μπροστά μας. Φάζουμε λίγο ψηλά τον πύχη. Άλλωστε, ο Αρχιάλος είναι πρωταγωνιστής. Δεν είναι τωρινός πρωταγωνιστής. Είναι εδώ και χρόνια πρωταγωνιστής. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε με διαφορετικό μάτι ή ότι κάνατε πάτα θα συνεχίσετε να κάνετε και φέτος? Νομίζω ότι ο πύχης δεν το βάλαμε ψηλά. Ο πύχης είναι ψηλά από μόνος του, μόνο που είμαστε σε αυτή την ομάδα. Τα γνωρίζω καλά γιατί είναι από το 92 αγωνίζομαι σε αυτή την ομάδα. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τον πύχη ψηλά. Δεν τον βάζουμε, δεν τον υιοθετούμε εμείς. Έχει υιοθετηθεί από παλαιότερα. Πιστεύω ότι αρχίζουμε να πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα χρόνια, τα παλιά, τα καλά του Αρχελάου. Σε αυτό το δρόμο είμαστε, δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει, αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε. Θα κλείσουμε την κουβέντα με την τελευταία ερώτηση που την ξέρεις καλύτερα από μένα. Πόσο σημαντικό είναι που όλα αυτά τα παιδιά είναι εδώ από την περιοχή? Δεν είναι απλά σημαντικό, για μένα είναι μοναδικό. Νομίζω ότι πολύ λίγες ομάδες το έχουν καταφέρει αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι μοναδικό το συνέστημα και να μπορείς να κρατάς τόσα χρόνια μια τέτοια ομάδα. Το βλέπουμε σαν θετικό. Τώρα βέβαια, αν χρειαστούμε και παίκτες εκτός από... θα τους χρησιμοποιήσουμε, θα τους πάρουμε, θα τους χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά πάμε καλά και έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.